Καλώς ορίζοντας για μία ακόμα φορά εδώ στο αγρίνιό μας τον Γιώργο Στήλιο, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μόλις ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Τους ευχαριστώ και τους δυο θερμά για την έννοια που δείχνουν για τους αγρότες της Λακαρνανίας, για την συνεχή παρουσία τους εδώ στον τόπο μας, αλλά και ιδιαίτερα για την εξαιρετική, για την άριστη συνεργασία που είχαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για όσο διάστημα είχα την τιμή να υπηρετήσω δίπλα τους ως υπουργός. Μέσα από τη συνεργασία μας αυτή και έξω από την πολιτική, αισθάνομαι, φίλες και φίλοι, ότι κέρδισα δύο φίλους για ολάκληρη τη ζωή μου και ευχαριστώ και τον Γιώργο και τον Δημήτρη γι' αυτό. Θέλω επίσης να καλωσορίσω τον Νίκο Μανέτα. Επίσης έχει ξανάρθει, από όσο θυμάμαι, το τελευταίο διάστημα δύο φορές ή τρεις στο νομό μας. Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, για το οποίο μίλησε πριν ο Υφυπουργός. Και τον Θήμιο Τσιατούρα, επίσης έχει έρθει για να μας παρουσιάσει το έργο του Υπουργείου, προϊστάμενο της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του ΙΠΑΤ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω ενώπιόν σας για την άστολη συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου, αλλά και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα θα μας αναπτύξουν σήμερα για την καινοτομία, για τη γνώση, για τους νέους αγρότες, για τα σχέδια βελτίωσης. Επίσης, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τον σημερινό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον συνάδελφο βουλευτή, τον Γιώργο Γεωργαντά, που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά με την πολιτική του στηρίζει τη στρατηγική μας και τα σημαντικά έργα που θα παρουσιαστούν σήμερα εδώ στο Αγρίνιο. Φίλες και φίλοι, βασική μας προτεραιότητα στο ΙΠΑΤ ήταν η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής που έλειπε από τον τόπο μας, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου, αλλά και του συνόλου της ελληνικής οικονομίας, συνδεόμενος, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, με την τυποποίηση, την εστίαση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις εξαγωγές μας. Και χαίρομαι που αυτό είναι κομμάτι και της στρατηγικής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που το αναπτύσσει επίσης αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι ήδη έχει θετικά αποτελέσματα. Στόχοι μας ήταν και είναι να κάνουμε τον Έλληνα αγρότη περήφανο και να τον τοποθετήσουμε στο επίκεντρο της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας. Η εθνική αυτή στρατηγική είχε και έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και κατεύθυνση. Εισρωή νέων ανθρώπων στη γερασμένη αγροτική οικονομία, επένδυση στην παιδεία, την καινοτομία, την τεχνολογία, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, συγκεκριμένες στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις υποδομές, τις εξαγωγές, το branding για τα εθνικά μας προϊόντα και την προστασία των παραγωγών και καταναλωτών από παράνομες ελληνοποιήσεις και νοθείες που βιωματικά εδώ στην Μετολοκαρανία είδαμε πόσο έπιασε τόπο όταν ανέβηκαν οι τιμές στις δύσκολες εποχές με την τιμή στο γάλα. Κεντρικός μας στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα μας και κατ' επέκταση η αύξηση του εισοδήματος των αγροτών και η ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας. Καταφέραμε αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια αρκετά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βέβαια όμως τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και η ηγεσία του Υπουργείου έχει μεγάλες προκλήσεις μπροστά της. Είμαι προσωπικά σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί, αλλά βεβαίως είμαστε όλοι δίπλα σας για να πάτε ακόμα καλύτερα. Σήμερα νιώθω ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και περηφάνεια, γιατί παρουσιάζονται τρεις εμβληματικές παράμετροι αυτής της εθνικής στρατηγικής που αφορούν και στον τόπο μας, στην Μετολοκαρνανία.